Κυρία Βαλαβάνη. Ναι. Κύριε Προβόπουλε, διαβάζοντας τη νομισματική έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας ως προς τη μεθοδολογία της, μου θύμισε λίγο την τακτική που ακολουθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην World Outlook του Οκτώβρη του 2012. Όπου ενώ κάνει μια σειρά σωστές διαπιστώσεις, ξεκινώντας από την ιστορία των πολλαπλασιαστών, την οποία τη συζητάμε εδώ ήδη από το προσχέδιο του προϋπολογισμού και την έχουμε μπει κάπως σε βάθος, καταλήγει την ώρα που περιμένεις ότι θα πρέπει να βγάλει το συμπέρασμα ότι θα πρέπει να ανακοπεί ριζικά αυτή η πορεία των ακολουθούμενων πολιτικών συντονισμένης λιτότητας, στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί ακριβώς η ίδια πολιτική. Κάπως έτσι κάνει και η Τράπεζα και στην έκθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδας. Ας πούμε, πολύ σωστά διαπιστώνει ότι περιορίζουν σημαντικά, αυτό είναι από την ίδια την έκθεση, τις αναπτυξιακές δυνατότητες της οικονομίας και την απασχόληση, η αύξηση των φόρων εισοδήματος από εργασία. Και τι κάνει σήμερα η κυβέρνηση με το φορολογικό? Αυτό ακριβώς, εξοντώνει τον κόσμο φορολογικά, το εισόδημα από εργασία. Η αύξηση της φορολογίας των επιχειρήσεων. Και τι κάνει η κυβέρνηση σήμερα σε σχέση με τις μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους? Τους τεινάζει στον αέρα από το πρώτο ευρώ. Η μείωση των δημοσίων δαπανών για επενδύσεις, πάρα πολύ σοβαρό το να το λέγεται αυτό στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, γιατί θυμάμαι εδώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τον αγαπητό μου συνεισηγητή στο νομοσχέδιο για τις ιδιωτικοποίησεις, κύριο Τζαμτζή, που μας λέγανε ότι αυτά είναι αναχρονιστικά. Από το κράτος θα περιμένουμε να επενδύσει για την ανάπτυξη. Από τους ιδιώτες περιμένουμε. Βέβαια, από όσο ξέρω, πριν από 10 μέρες έγινε ένα συνέδριο που παρακολούθησε σχεδόν το 1 τρίτο του Υπουργικού Συμβούλου στο Μέγαρο Μουσικής με Red State Agents, διεθνούς χρηματομεσίτες, όπου εκεί τέθηκε καθαρά το ερώτημα «Θα επενδύσετε μετά από όλο αυτό το φοβερό πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων της γης?» Και η απάντηση ήταν όχι, γιατί η τιμή της γης έχει πέσει μείον 40% από το 2008 και αν δεν πέσει τουλάχιστον στο μείον 60% δεν θα αρχίσουμε να έχουμε πρακτικό ενδιαφέρον. Αφού λοιπόν λέει όλα αυτά τα θετικά, συν το θέμα που βεβαίως είναι επίσης θετικό σε σχέση με το θέμα των πολλαπλασιαστών, και περιμένει κανένας να βγει από αυτό το συμπέρασμα που μπορεί να... Τι λέει συμπερασματικά? Ότι ως προς τη διεθνή κατάσταση, όπου επισημαίνω ότι στην Ευρώπη μπαίνουμε πλέον επίσημα με βάση τα στοιχεία της Eurostat σε ύφεση, μετά τα στοιχεία του δεύτερου και τρίτου τρίμηνου του 2012, στη δεύτερη ύφεση από το 2008 και η πρώτη ξεπεράστηκε στο τέλος του 2009, αλλά τώρα μπαίνουμε σε ύφεση με όλο τον νότο να ακολουθεί συντονισμένες πολιτικές λιτότητας και να έχει ηφεσιακή πολιτική και κατάσταση, και με το Βορρά αυτή τη στιγμή, Γερμανία, Αυστρία, Φιλανδία, Ολλανδία, να έχει πρόβλημα σε σχέση με τις εξαγωγές του στην Ευρωζώνη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λέει λοιπόν ότι η κρίση χρέους που αντιμετωπίζουν αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνεπαγόμενη απώλεια εμπιστοσύνης των αγορών καθιστούν αναγκαία τη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής και την αντιμετώπιση των αιτιών που γεννούν τις δημοσιονομικές ανισορροπίες. Ενώ στην Ελλάδα, που μια χαρά έχει πει γιατί δημιουργούγεται η κατάσταση με την ύφεση και για τους πολλαπλασιαστές, πώς οδήγησαν προς τα εκεί, λέει ότι θα πρέπει να ακολουθήσει τις δεσμεύσεις της και οι δεσμεύσεις της ξέρουμε ποια είναι, 20 δις κυριολεκτικά τσεκούρι. Με άλλα λόγια, σαδομαζοχιστικά οικονομικά. Αυτό που λέει ο Ρουμπινί, το έχω ξαναπεί και θα συνεχίσω να το λέω όσο συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση, ότι ο δρόμος της λιτότητας, του ή του Ρουμπινί είναι, ο δρόμος της Ευρώπης προς την ευημερία μέσω της λιτότητας είναι τα οικονομικά του Μαρκισίου Ντεσάν. Και 20 δις πάνω στον ελληνικό, στον εξαντλημένο ελληνικό λαό από το 2013 μέχρι το 2016 δεν μπορεί να χαρακτηριστεί με άλλο τρόπο. Ήθελα λοιπόν να μου εξηγήσετε αυτές τις αντινομίες πώς στηρίζονται. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μερικές ερωτήσεις για το θέμα των τραπεζών και του χρέους.
Το σύνολο των ενισχύσεων προς τον τραπεζικό τομέα, χρήματα και εγγύησεις, με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, θα είναι 246 δις ευρώ από το 2008 και μετά. Άρα, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι για την κατάσταση στην Ελλάδα έφταγε πραγματικά το δημόσιο χρέος σε αντίθεση με τις άλλες υπερχρεωμένες χώρες που έφταιγαν οι τράπεζες. Δηλαδή, αρχίζουν πια τα στοιχεία να μην βγαίνουν με ένα τέτοιο τρόπο. Δεύτερον, μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο αποτελεί το γεγονός ότι καμιά αλλαγή δεν πραγματοποιήθηκε στις δικές των ελληνικών ιδιωτικών τραπεζών που επιχορηγήθηκαν και στηρίχτηκαν για να μην καταρρεύσουν, που ήταν άδεια και κουφάρια μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα, αντίθετα με τη ΣΥΠΑ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μητροπόλεις του Καπιταλισμού, που αλλάξανε παντού όλα τα ιδιωτικά συμβούλια. Εδώ μείναν οι παραδοσιακές τραπεζικές οικογένειες. Ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε. Θέλω να κάνω 2-3 ερωτήσεις για το τραπεζικό, που νομίζω ότι είναι σοβαρές. Παγκόσμιο φαινόμενο αποτελεί ο τρόπος που επιλέχθηκε από την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών ιδρυμάτων, κοινές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου ουσιαστικά, συν κόκο bonds, συν warrants. Παντού είναι κοινές μετοχές μεταψήφου. Γιατί επιλέχθηκε αυτό? Γιατί προχωρήσατε σε αυτή την ιστορία του αναβαλλόμενου φόρου, ο οποίος είναι των τραπεζών, ο οποίος είναι και ομήλικος, που σημαίνει ότι δεν, για τα επόμενα 20 χρόνια ή 30 χρόνια δεν πρόκειται να πληρώσουν ούτε δραχμή στο ελληνικό δημόσιο για όλα αυτά που έχουν πάρει οι ελληνικές τράπεζες, και πιάνει και τις χρηματιστηριακές εταιρείες και τις εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων τους, που σήμερα είναι, και τις ασφαλιστικές των εταιρείων, που σήμερα είναι κερδοφόρες. Και δεν πληρώνουν, δηλαδή, ούτε σήμερα δεν θα πληρώνουν πλέον για τους υπόλοιπους ομίλους. Ευχαριστώ πολύ, κυρία συνάδελφε. Έχω κανένα δύο όμως που νομίζω ότι είναι πολύ βασικές. Εντάξει, όλοι έχουν βασικές ερωτήσεις. Συγγνώμη, θερμή παράκληση. Ήδη έχουμε δώσει 2 λεπτά παραπάνω. 2,5, πάμε στα 2,5 λεπτά παραπάνω το χρόνο. Το δικό σας, ποιο δικό σας χρόνο? Δεν έχετε δηλώσει εσείς για να μιλήσετε. Δεν έχετε δηλώσει για να μιλήσετε. Ποιο δικό σας χρόνο? Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Εδώ γίνονται ερωτήσεις. Δεν ακούω. Δεν λαμβάνουμε απαντήσεις βεβαίως, αλλά τουλάχιστον οι ερωτήσεις να γίνουν. Ναι, εντάξει, να γίνονται. Γίνονται οι ερωτήσεις, αλλά μπορούσε να προσαρμόσει το χρόνο της ώστε να είναι μέσα στον χρόνο. Ωραία. Λέω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Όσο μπορώ πιο γρήγορα. Οι ελληνικές τράπεζες, όταν ήταν γνωστό ότι πηγαίναμε. Συγγνώμη, αυτό δεν δείχνει σεβασμό προς τους άλλους συναδέλφους. Είναι 10, 12, 13 ομιλητές ακόμα που θέλουν να μιλήσουν. Πάντως είναι μια ευκαιρία. Δεν έρχεται συχνά εδώ ο κύριος Πρόεδρος. Έχουμε να τον δούμε από την περίπτωση. Εάν είναι να μπαίνει ο χρόνος, τότε να μην δουλεύει το ρολόι. Ο καθένας μας να παίρνει κατά το δοκούν το χρόνο που θέλει και να τελειώνουμε. Είναι δυνατόν αυτή η τακτική να ακολουθεί τη συνεδρία? Κοιτάξτε, κύριε Τζαμτζή, όταν βγαίνει την Παρασκευή. Δεν υπάρχει, κυρία συνάδελφε, κύριε Τζαμτζή. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Χρόνος για κάθε ομιλητή. Ναι, πρέπει να σέβεστε τους άλλους ομιλητές. Εσείς δεν τους σέβεστε, λοιπόν. Εγώ θα σταματήσω, αλλά θα σας πω κύριε μόνο. Κύριε Τζαμτζή, σας παρακαλώ. Εγώ θα σταματήσω, αλλά θα σας πω μόνο ότι όταν την Παρασκευή βγαίνει εν κρυπτό πράξη νομοθετικού περιεχομένου που απαλλάσσει τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων. Θα είχατε κάνει συμβουλίων την ερώτηση τώρα την τελευταία. Εν πάση περιπτώσει, διαγράφεται από τον κατάλογο των ομιλητών ο κύριος Γκάι. Των τραπεζών. Όχι, δεν γίνεται αυτό πράγμα. Τώρα, συγγνώμη. Επί της διαδικασίας, ναι. Κλείστε το μικρόφωνο, κύριε Βαλαβάνη. Κοιτάξτε, αυτή την τακτική τη γνωρίζουμε. Άριστα. Ποια τακτική? Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, να τελειώσω. Ναι.